το θαύμα της Παναγίας τα Χριστούγεννα του 1951, κάπου σε μία κομμουνιστική φυλακή, έζησε και έπαθε ένας άνθρωπος, ο οποίος είμαι πεπισμένος ότι θα αγιοκαταταχθεί. Είναι ο Βαλέριος Γκαφέγκου. Πέθανε στη φυλακή Τύργου Όκνα, ένας νέος με μία ψυχή σαν τον Κρίνο, τον οποίο λόγω της αγνίας του ντρεπόσου να τον κοιτάξεις στα μάτια. Ήταν μόνο πετσί και κόκαλο, γεμάτος αρρώστια και φυματίωση, αλλά τα μάτια του ήταν πάντοτε φωτεινά και γεμάτα χαμόγελο. Εκείνη τη νύχτα των Χριστουγέννων δεν θα μπορέσω ποτέ να την ξεχάσω. Πήγαινα συνεχώς από τον ένα άρρωστο στον άλλον, παίρνοντας το σφιγμό τους και βοηθώντας τους. Καμία φορά κοιτούσα και τον Βαλέριο, ήταν χαρούμενος, ευτυχισμένος μέσα του, με τα μάτια κλειστά και με το κεφάλι στο στήθος του. Μόλις τελείωσα τις δουλειές μου, ένιωσα ότι με καλούσε με τα μάτια, ότι με παρακαλούσε να πάω σε αυτόν. Με κοίταξε με ένα τόσο διαπεραστικό βλέμμα ως ποτέ άλλοτε. Έκανε το σημείο του σταυρού και ύστερα με πήρε από το χέρι. Ένα βαθύ ρίγος με κατέλαβε. Αισθανόμουν ότι έχει κάτι σημαντικό να μου ομολογήσει. Ο Βαλέριος κοίταξε κατά γης και μου είπε ήρεμος. Αυτή τη νύχτα έμεινα άυπνος. Περίμενα να έρθει στο νου μου η μουσική για τα κάλαντα που είχα γράψει. Ήθελα να είναι πολύ όμορφη. Την έψαλα νοερά. Την έβλεπα να κατεβαίνει σε εμένα από τον ουρανό. Λίγο δύσκολο για εμένα, αφού δεν ξέρω νότες και πρέπει να το κάνω με το αυτί. Λοιπόν, ήμουνα ξυπνητός, νυμφάλιος και γαλήνιος, όταν ξαφνικά είδα ότι κρατούσα στο χέρι τη φωτογραφία της Σέτας, της κοπέλας που αγαπούσε. Κατάπληκτος από αυτό το γεγονός, κοίταξα ψηλότερα και είδα την Παναγία, ντυμένη στα λευκά, όρθια, ζωντανή, πραγματική, ήταν χωρίς το βρέφος. Η παρουσία της μου φαινόταν φυσική, η Θεοτόκος ήταν αληθινά δίπλα μου, ήμουν ευτυχισμένος, είχα ξεχάσει όλα. Ο χρόνος δεν υπήρχε πια. Τότε αυτή μου είπε, «Εγώ είμαι ο έρωσός σου, μη φοβάσαι, να μην έχεις καμία αμφιβολία, η νίκη θα είναι του Υιού μου». Εκείνος αγίασε τώρα αυτό τον τόπο για τα μέλλοντα. Οι δυνάμεις του σκότους αυξάνουν και ακόμα θα απειλούν τον κόσμο, αλλά θα καταστραφούν. Ο γιος μου περιμένει τους ανθρώπους να επιστρέψουν στην πίστη. Σήμερα οι ιοί του σκότους είναι πιο τολμηροί από τους ιούς του φωτός. Αν και σας φαίνεται ότι δεν υπάρχει πια πίστη στη γη, να ξέρετε όμως ότι η λύτρωση θα έρθει, αλλά με πυρ και φλόγα. Ο κόσμος πρέπει ακόμα να πάσχει, όμως εδώ υπάρχει πολλή πίστη και ήρθα για να σας εμψυχώσω. Έχετε θάρρος, ο κόσμος είναι του Χριστού. Και μετά η Παναγία εξαφανίστηκε και έμεινα γεμάτος χαρά. Ο Βαλέριος μιλούσε απλά, ανοιχτά, χωρίς κανένα ίχνος υπεροψίας. Το ταπεινό του φρόνημα και η ειρήνη με τα οποία είχε μιλήσει έδειχναν ότι δεν βρισκόταν σε πλάνη. Κάναμε μαζί μία σύντομη προσευχή και μέσα στη σιγή του δωματίου 4 για τους ετοιμοθάνατους οι ψυχές μας έγιναν για μία στιγμή κλίμακα προς τον ουρανό. Η πνευματική ατμόσφαιρα στη φυλακή Τύργου Όκνα ήταν πολύ υψηλή. Ανακαλύφθηκε ο χριστιανισμός στις πρώτες του μορφές. Βιώθηκε η καρδιακή προσευχή όπως τους καιρούς μιας έντονης πνευματικότητας. Η αγάπη που υπήρχε μεταξύ μας ήταν τόσο δυνατή, ώστε η φοβερή τρομοκρατία στην οποία ζούσαμε δεν μπορούσε να την καταργήσει. Υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός στην αλληλοπροσφορά. Κανένας δεν ανήκε στον εαυτό του.
αλλά στην κοινότητα. Ήταν όλα κοινά και ο καθένας έδινε με χαρά και το πουκάμισο και το ψωμί και τα φάρμακα και την ίδια του τη ζωή, ο ένας για τον άλλον, ο ένας για όλους και όλοι για τον καθένα. Ήμασταν μία ψυχή, μία θέληση, ένα φρόνημα, μία ελπίδα. Έτσι μεγαλώναμε πνευματικά και ενωνόμασταν όλο και περισσότερο με τον Χριστό, που γινόταν αισθητός, ζωντανός, παρών και ενεργός. Όταν ένας από μας βρισκόταν σε ψυχικό κίνδυνο, απειλούμενος να πέσει, όλοι τρέχαμε σε βοήθειά του. Εκεί μάθαμε ότι όχι μόνο η προσευχή του ενός για τον άλλον είναι αναγκαία, αλλά και η αγάπη, η ομολογία, ο λόγος, η προτροπή, το παράδειγμα, το θάρρος και ο κίνδυνος να σηκώσεις το φορτίο του άλλου. Διότι όλοι περνούσαμε δύσκολες σωματικές και ψυχικές δοκιμασίες και αν δεν υπήρχε ο στενός ψυχικός δεσμός μεταξύ μας, η γενναία στήριξη και η απόλυτη προσφορά, όλοι θα είχαμε γκρεμιστεί σε εκείνες τις ανυπόφορες συνθήκες. Να δούμε και ένα άλλο θαύμα της Παναγίας που βίωσε η μικρή Μαρία μπροστά στη Φάτνη. Σε ένα μακρινό χωριό λοιπόν, ο παπάς έκανε κάθε χρόνο μία Φάτνη στη μέση της εκκλησίας την παραμονή των Χριστουγέννων. Οι κάτοικοι πήγαιναν πρώτα στην εκκλησία για να ακούσουν τη Θεία Λειτουργία, γονάτιζαν και άναβαν το κεράκι τους μπροστά στη Φάτνη. Κάθε κεράκι έπρεπε να σβήσει από μόνο του, λιώνοντας σιγά σιγά, γι' αυτό γύρω από τη Φάτνη ήταν αμέτρητα κεράκια, όσα και οι πιστοί, και η εκκλησία λαμποκοπούσε και έφεγγε, σαν να ήταν ο ήλιος μέσα της. Όταν η λειτουργία τελείωνε, ο κόσμος πήγαινε στα γύρω κεντράκια για να φάει και να πιει και να γλεντήσει. Οι χωριανοί άρχισαν τις προετοιμασίες για τα Χριστούγεννα εβδομάδες πριν. Οι νοικοκυρές έψιναν κουλουράκια, πίτες και γλυκά και οι άντρες έβαφαν την πλατεία του χωριού, την εκκλησία και τα σπίτια τους. Ο παπάς με τα παιδιά του σχολείου και τους δασκάλους σκάλιζε τα ζώα της Φάτνης στο ξύλο, τους τρεις μάγους, τους βοσκούς, του Αστέρι, την Παναγία με τον Χριστό. Το βράδυ της παραμονής ήταν όλα έτοιμα και οι άνθρωποι ντυμένοι με τα καλά τους πήγαιναν στην εκκλησιά και άφηναν μπροστά στη Φάτνη ένα δώρο για τον Χριστό, ό,τι μπορούσε ο καθένας. Η Μαρία, που ήταν 6 ετών, πήγαινε και αυτή κάθε χρόνο με τους γονείς της στην εκκλησία, κρατώντας το καλαθάκι με τα κουλούρια που είχε φτιάξει για τον νεογέννητο Χριστό. Εκείνο το χρόνο όμως η μητέρα της αρρώστησε και ο πατέρας της ταξίδεψε σε μία μεγάλη πόλη για να βρει δουλειά και να τα βγάλει πέρα με τα φάρμακα και τα άλλα έξοδα. Ούτε δραχμή δεν τους περίσσευε για να αγοράσουν δώρο στο Χριστό. Πώς να πάει στην εκκλησία η Μαρία με άδεια χέρια? Την ώρα που χτύπησαν οι καμπάνες, η Μαρία μπήκε δειλά-δειλά στην εκκλησιά και κρύφτηκε πίσω από μία κολόνα. Δεν ήθελε να τη δει κανείς με τα χέρια αδιανά. Οι άλλοι προσκυνούσαν τον Χριστό, άναβαν το κεράκι τους και του πρόσφεραν το δώρο τους. Εκείνη γονάτισε, κοιτάζοντας τη Φάτνη από μακριά και ψιθύρισε. «Αχ, Παναγίτσα μου, φέτος δεν θα έρθω στη λειτουργία. Δεν έχω να χαρίσω τίποτε στο παιδί σου που γεννήθηκε. Η μητέρα μου αρρώστησε, δεν έχουμε καθόλου χρήματα. Θα το εξηγήσεις στο Χριστό, γιατί δεν του έφερα δώρο?» Ο κόσμος είχε αρχίσει να ψάλλει μαζί με τον παπά «Το Χριστός γεννάται σήμερον». Τα μάτια της Μαρίας θόλωσαν από τα δάκρυα. Βγήκε από την κρυψώνα της και έτρεξε προς το σπίτι της. Δεν είχε κάνει ούτε 3 βήματα όταν άκουσε πίσω της μία φωνή να τη ρωτάει: «Γιατί κλαις, κοριτσάκι μου, μία τέτοια χαρούμενη μέρα?» Ήταν μία γριούλα με γλυκό πρόσωπο και μάτια γεμάτα καλοσύνη. «Κλαίω, γιαγιάκα, γιατί δεν μου περισσεύει ούτε μία δεκάρα για να αγοράσω ένα δώρο στο Χριστό?» «Γι' αυτό κλαις, Μαρία. Ο Χριστός ευχαριστιέται και μόνο που τον σκέφτεσαι και μόνο που τον αγαπάς. Να,
κοίταξε εκείνο το θάμνο με τα πράσινα φύλλα. «Γιατί δεν κόβεις ένα μπουκέτο να του πας?» Το κορίτσι σταμάτησε τα κλάματα. Έσκυψε και άρχισε να κόβει ένα μπουκέτο από κλαδιά. Έκοψε αρκετά, ώσπου η αγκαλιά της δεν χωρούσε πια άλλα. «Φτάνουν αυτά, γιαγιάκα?» ρώτησε τη γιαγιούλα, κοιτάζοντας πίσω της. Αλλά εκείνη είχε εξαφανιστεί. Η Μαρία με τα κλαδιά στην αγκαλιά της προχώρησε θαρετά και μπήκε στην εκκλησία με ένα χαμόγελο αγαλίασης. Όλα έλαμπαν στο φως των κεριών. Ο κόσμος έψελε με κατάνοιξη. Περπάτησε πάνω στο κόκκινο χαλί που απλωνόταν μπροστά στη φάτνη και απόθεσε το δώρο της. «Κοιτάτε αυτό το κοριτσάκι», είπε χαμηλόφωνα μία γυναίκα. «Φέρνει κλαδιά από θάμνους στο Χριστό και μη χειρότερα». Όταν τελείωσε το τροπάριο, ακούστηκαν ψήθυροι στην εκκλησία. «Κοιτάξτε, κοιτάξτε τα κλαδιά των θάμνων». Η Μαρία ήταν ακόμα γονατιστή με σταυρωμένα τα χέρια της. Ακούγοντας τις φωνές, σήκωσε το κεφάλι της τρομακρατημένη και είδε τα κλαδιά, τα δικά της κλαδιά, να έχουν ανθίσει και να έχουν βγάλει κάποια όμορφα κόκκινα λουλούδια που έμοιαζαν με αστέρια. Μα τι έγινε? Θαύμα. Ήτανε θάμνοι και έβγαλαν λουλούδια. Ο παπάς και το πλήθος γονάτισαν μπροστά στη φάτνη, δοξολογώντας τον Χριστό για αυτό το ανεξήγητο φαινόμενο. Η γιαγιούλα, πια να ήταν άραγε, είχε δίκιο. Το δώρο που δίνεται από την καρδιά μας είναι το πιο αξιόλογο δώρο. Τα φτωχά κλαδάκια ήταν το πιο σημαντικό δώρο που είχε πάρει ο Χριστός εκείνη την ημέρα. Από τότε, κάθε χρόνο τις μέρες των Χριστουγέννων, αυτοί οι θάμνοι ανθίζουν με αμέτρητα κόκκινα αστράκια και ο κόσμος τα ονομάζει λουλούδια των Χριστουγέννων.